με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 60.000 ακόμη και 100.000 κρούσματα ημερησίως στη χώρα. Το ερώτημα που έχουν οι περισσότεροι είναι το πότε θα σταματήσει αυτός ο εφιάλτης. 2.212 νέες μολύνσεις στην Αχαΐα μέσα σε μόλις 4 ημέρες, με τα στοιχεία να προκαλούν φόβο στους πολίτες, οι οποίοι πλέον καθημερινά σχηματίζουν ουρές έξω από το επιμελητήριο Αχαΐας, τα διαγνωστικά κέντρα, τα φαρμακεία, για να κάνουν τεστ. Προληπτικά. 28.000 κρούσματα, πολλά. Πολλά. Δεν έχουμε κάποια συμπτώματα, απλά να δούμε πώς, σε τι κατάσταση είμαστε. Και αυτές τις μέρες θα προσέχετε, έχουμε μπροστά πρωτοχρονιά. Πάντα προσέχουμε. Προληπτικά. Ναι. Σας έχει φοβήσει όλη η κατάσταση? Λιγάκι, όλους νομίζω. Τήρηση των μέτρων και ο καθένας προσωπικά να προσέχει και να... Ατομική ευθύνη και ο εμβολιασμός. Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις σε 4 ημέρες πλησιάσαμε τα κρούσματα που συνήθως καταγράφονται στην Αχαΐα σε διάστημα ενός μήνα. Η Όμικρον είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, είναι η πιο μεταδοτική μετάλλαξη που έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί τα μηνύματα που μαθαίνουμε από χώρες που έχουν βέβαια καλή εμβολιαστική κίνηση, η Αγγλία, Πορτογαλία και Ισραήλ και τα λοιπά, ότι η Όμικρον πραγματικά έχει ιδιαίτερη μεταδοτικότητα που ξεπερνάει τα όρια, αλλά η νοσηρότητα και η εθνισμότητα σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι είναι περιορισμένες. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να μπλοκάρουμε με τα μέτρα, είτε τη μάσκα, είτε τα μαγαζιά τα νυχτερινά, ιδιαίτερα κλαμπ, μπουζούκια και τα λοιπά, που πραγματικά ο συνωστισμός και ο έλεγχος είναι απειροελάχιστος, πραγματικά θα μειώσουν την μεταδοτικότητα. Ειδικότερα τη Δευτέρα είχαμε 231 νέες μολύνσεις, την Τρίτη 412, την Τετάρτη 679, χθες Πέμπτη 890 νέα κρούσματα. Στα θετικά πως μετά την έκρηξη των κρούσματων στο νομό έχουν αυξηθεί εμβολιασμοί. Την Πέμπτη στα εμβολιαστικά κέντρα της Αχαΐας έσπευσαν 2.634 άτομα. Η Όμικρον φαίνεται ότι αν έχουμε μέτρα προστασίας και εμβολιασμό, η Όμικρον μπορεί να είναι και το τέλος της πανδημίας. Το εύχομαι και το πιστεύω. Ποιο είναι το μήνυμά σας λοιπόν σε αυτούς που δεν θέλουν εμβολιασμό? Πρέπει τα μέτρα προστασίας στα ατομικά να είναι υπερδιπλάσια αυτών που έχουν εμβολιαστεί, για να μπορούν να προστατεύσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους, αλλά και τις οικογένειές τους και τους φίλους τους.